Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Γιώτα Ζωγράφου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Αλφα Τηλεόραση Βορείου Ελλάδος. Διετής φίτηση και εισαγωγή σε μη δημοφιλείς σχολές μόνο με το απολυτήριο λυκείου είναι οι καινούργιες προτάσεις που μελετάει η ομάδα του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία. Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος του Διαλόγου, κ. Αντώνης Λιάκος, κρίνει ότι μόνο το απολυτήριο λυκείου είναι αρκετό για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια, καθώς στο παρελθόν είχε κάνει λόγο για θέσπιση άλλων κριτηρίων πλην των εξετάσεων. Η δημιουργία τετραετούς γυμνασίου θα μπορούσε να εξασφαλίσει έναν κορμό εκπαίδευσης για τους μαθητές, ενώ για το Λύκειο το σχήμα αυτό θα ήταν περισσότερο ερευνητικό, με δυνατότητες επιλογών ομάδων μαθημάτων, σημείωσε ο πρόεδρος του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, κ. Λιάκος, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Αυγή. Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν θα περιοριστεί μόνο στο Γενικό Λύκειο, καθώς υπάρχουν σκέψεις και για το Επαγγελματικό Λύκειο να γίνει διαιτές. Οι εξετάσεις καταστρέφουν το λύκειο, λυκειοποιούν το γυμνάσιο και μεταφέρουν την πίεση των εξετάσεων στο δημοτικό, γιγαντώνοντας και επεκτείνοντας την παραπαιδεία. Κόβουν κάθε χρόνο 2 μήνες από τη σχολική χρονιά. Από τη στιγμή που αρχίζουν οι εξετάσεις, παραλύει η μέση εκπαίδευση, υποστηρίζει ο κύριος Λιάκος. Στην ερώτηση πώς σκοπεύετε να παρέμβετε για να αλλάξετε αυτή την κατάσταση, απαντά: το σενάριο, η υπόθεση εργασίας, γιατί δεν υπάρχει κάποια ηλυμένη απόφαση ακόμα, με το οποίο εργάζεται η Επιτροπή Διαλόγου, αποστολή στη μελέτη της δυνατότητας σταδιακής απελευθέρωσης των λιγότερα ζητούμενων μαθημάτων από τις εξετάσεις. Επειδή το σύστημα των εξετάσεων, παρά το διαστροφικό του χαρακτήρα, χαίρει εκτίμηση ως αντικείμενο και αμερόληπτο σε πρώτο στάδιο, δεν χρειάζεται να ανατραπεί. Η υπόθεση είναι ότι σε όσα τμήματα υποψήφοι είναι λιγότεροι από τις προσφερόμενες θέσεις, θα αρκεί για την εισαγωγή το αναμορφωμένο απολυτήριο του λυκείου. Εκεί όμως, όπου οι υποψήφοι υπερβαίνουν τις προσφερόμενες θέσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ισχύον σύστημα εξετάσεων. Σε δεύτερη φάση, όταν αποδειχτεί το εύρος, η αξιοπιστία και η λειτουργικότητα του νέου συστήματος, θα επιχειρηθεί η σταδιακή αλλαγή των εξετάσεων και στις σχολές υψηλής ζήτησης. Μια άλλη σκέψη είναι ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί το λύκειο μέσα από το σύστημα 4 χρόνια γυμνάσιο και 2 χρόνια λύκειο, ώστε να παράγει ένα αξιόπιστο δίπλωμα. Το σχήμα 4 και 2 μπορεί να εξασφαλίσει έναν κορμό εκπαίδευσης στο γυμνάσιο, ενώ το λύκειο στο σχήμα αυτό θα γίνει περισσότερο ερευνητικό, με δυνατότητες επιλογών ομάδων μαθημάτων. Ταυτόχρονα, χρειαζόμαστε ένα αξιόπιστο επαγγελματικό διαιτές λύκειο, με δυνατότητες εκπαίδευσης και στους τόπους εργασίας. Φοροκαταιγίδα ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο στα αυτοκίνητα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες περιλαμβάνει ριζικές αλλαγές στο τέλος ταξινόμησης, στα τέλη κυκλοφορίας, στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης, στα τεκμήρια, στη φορολογία των εταιρικών αυτοκινήτων, αλλά και αυξήσεις του φόρου σε αμόλυβδη, πετρέλαιο, υγραέριο και φυσικό αέριο. Το σχέδιο που εξετάζει η Ειδική Επιτροπή, αλλά και σύμφωνα με το προσύμφωνο του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου που παρουσιάζει αποκλειστικά η αγορά, οι αυξήσεις στα φορολογικά των ΙΟΤΑΧΗ θα επηρεάσουν αντίστοιχα και τις τιμές λιανικής, που σε κάποιες περιπτώσεις θα γίνουν απαγορευτικές, ενώ επίσης το κόστος χρήσης θα γίνει δυσβάσταχτο για πολλούς ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, αλλά και για τους χρήστες εταιρικών ΙΟΤΑΧΗ. Ειδικότερα, στον διορθωμένο προσύμφωνο του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου αναφέρεται επίσης πως καταργούνται οι συμψηφισμοί και οι επιστροφές ΦΠΑ στα καινούργια εταιρικά αυτοκίνητα. Υπάρχει αναμόρφωση στη φορολογία των αυτοκινήτων, αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του φόρου πολυτελούς διαβίωσης τόσο στα ΙΟΤΑΧΗ ιδιωτικής χρήσης όσο και στα εταιρικά, αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας, αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται το εισόδημα ως μέρος του μισθώματος κάποιου εταιρικού αυτοκινήτου στο χρήστη. Βέβαια, δεν πρέπει να ψηφίσουμε το γεγονός πως τα τελευταία 6 χρόνια τα εταιρικά αυτοκίνητα αποτελούνται από 45% έως και 55% του συνόλου των πωλήσεων στα καινούργια αυτοκίνητα. Η φορολογία των εταιρικών αυτοκινήτων αποτιμάται σε ποσοστό 30% του κόστου των αποσβέσεων, των τελών κυκλοφορίας, του κόστου των επισκευών και συντηρήσεων, καθώς και του χρηματοδοτικού κόστου αγοράς ή μίσθωσης, όπως αυτά προκύπτουν από τις εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης. Τα ποσά αυτά φορολογούνται σαν εισόδημα από μισθωτή εργασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι 2. Η πρώτη πρόταση που εξετάζεται περιλαμβάνει την αύξηση του ποσοστού της συνολικής ετήσιας δαπάνης για τους χρήστες των εταιρικών αυτοκινήτων, με το ποσοστό να ανέρχεται και στο 40% με 50%. Η δεύτερη πρόταση που εξετάζεται αλλάζει ριζικά τον τρόπο φορολόγησης των εταιρικών αυτοκινήτων για τους χρήστες και πλέον δεν λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο κόστος χρήσης, αλλά η αξία λιανικής του οχήματος σε ποσοστό 30%. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς αποσυνδέεται από τον κυβισμό του κινητήρα και την εργοστασιακή αξία και συνδέεται με την αξία λιανικής σε ποσοστό από 5% έως και 50% και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα σε ποσοστό από 5% έως και 30%.
Παρά τις εξαγγελίες του Οικονομικού Επιτελείου για μειώσεις στα τέλη κυκλοφορίας τελικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έχουν πέσει ήδη δύο προτάσεις. Η πρώτη αφορά σε επέκταση του τρόπου υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας με βάση τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα σε αυτοκίνητα με πρώτη άδεια κυκλοφορίας πριν από τις 31 Δεκάτου 2010 με ορίζοντα πενταετίας. Δηλαδή, στα ΙΧ με πρώτη άδεια κυκλοφορίας από 1η-1η 2006 και μετά, τα τέλη να υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και όχι σύμφωνα με τον κυβισμό. Η δεύτερη πρόταση αφορά στη μείωση της ψαλίδας που καταγράφεται μεταξύ των τελών κυκλοφορίας σε δίλητρα ΙΧ με εκείνα που κινούνται από κινητήρες 1,6 ή 1,8 λίτρου. Παράλληλα, εξετάζεται και η μείωση των τελών στα δίλητρα κατά 80 έως και 150 ευρώ. Ένα ακόμη πεδίο που το Οικονομικό Επιτελείο θα αλλάξει ριζικά τα δεδομένα αφορά στα τεκμήρια διαβίωσης και κατ' επέκταση το φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Αποτέλεσμα των παραπάνων θα είναι να γλιτώνουν από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης εκατοντάδες χιλιάδες ΙΧ με κινητήρες από 1.929 κυβικά εκατοστά και άνω και να πιαστούν στην τσιμπίδα της εφορίας οι ιδιοκτήτες ΙΧ με αξίες λιανικής από 18.000 μέχρι 20.000 ευρώ. Το μόνο σίγουρο πάντως από τις αλλαγές στη φορολογία των αυτοκινήτων είναι ότι θα αυξηθούν οι τιμές τους. Ειδικότερα, η αύξηση του ΦΠΑ σε 24% από 23% θα αυξήσει τουλάχιστον από 80 ευρώ τις τιμές διάθεσης των φθηνών αυτοκινήτων, ενώ οι επιβαρύνσεις στα ακριβότερα μπορεί να ξεπεράσουν και τα 500 ευρώ. Μεγάλες ανατροπές ακόμη και στο δημόσιο φέρνει το σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό που επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα. Το τελικό σχέδιο νόμου προβλέπει εθνική σύνταξη στα 384 ευρώ για 20 χρόνια εργασίας, ενώ για τους δημόσιους υπαλλήλους προβλέπει ότι από τον Ιανουάριο θα καταβάλουν εισφορές επί των πάση φύσεως αποδοχών τους. Το σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό που πρόκειται να έρθει στη Βουλή προβλέπει μειώσεις μισθών που σύμφωνα με εκτιμήσεις μεσοσταθμικά αγγίσουν τα 40 ευρώ τον μήνα. Μάλιστα, με βάση τους νέους συντελεστές αναπλήρωσης που σύμφωνα με την κυβέρνηση έχουν ήδη συμφωνηθεί με τους θεσμούς και την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων, οι ίδιοι αυτοί δημόσιοι υπάλληλοι, όταν λάβουν σύνταξη, θα δουν τις παροχές τους μειωμένες έως και 30%. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας προβλέπεται ότι οι εισφορές 20% για την κύρια σύνταξη θα καταβάλλονται στον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης από τους εργαζομένους σε 6,67% το ποσοστό, αλλά και από το δημόσιο ως εργοδότης 13,33% από την 1η Ιανουαρίου 2017 επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι από την 1η Ιανουαρίου 2017, όταν θα λειτουργεί ο ενιαίος ΕΦΚΑ, θα δουν και το εισόδημά τους να μειώνεται, καθώς οι εισφορές για την κύρια σύνταξη θα επιβάλλονται επί πάσης φύσεως εισοδήματο και όχι μόνο επί του βασικού μισθού και του επιδόματος των 140 ευρώ όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή η οποία οδηγεί σε μείωση μισθών της τάξης του 7% ή περίπου 40 ευρώ τον μήνα κατά μέσο όρο για κάθε δημόσιο υπάλληλο. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το οποίο έχει κοινούς κανόνες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, διασφαλίζονται οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις στα σημερινά επίπεδα, οι οποίες για την περίοδο από 1η-1η του 2018 και ύστερα διατηρούνται σε αυτό το ύψος ως προσωπική διαφορά. Με το νομοσχέδιο θεσπίζεται η εθνική σύνταξη στα 384 ευρώ για όλους μετά από 20 χρόνια εργασίας. Επίσης, όπως προκύπτει από τις διατάξεις, οι νέες συντάξεις με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης θα είναι αυξημένες για όσους έχουν λίγα έτη ασφάλισης μέχρι 25 και εισόδημα μέχρι 1.000 ευρώ. Όπως προκύπτει για τους νυν συνταξιούχους στις περιπτώσεις που οι νέες συντάξεις διαμορφωθούν σε υψηλότερα επίπεδα από τα υφιστάμενα, τα επιπλέον ποσά, δηλαδή οι αυξήσεις, θα χορηγούνται τμηματικά. Συνεχίζουμε με οικονομικές ειδήσεις της ημέρας. Λίγα 24 ώρα πριν ξεκινήσει ο νέος και πιο καθοριστικός γύρος των διαπραγματεύσεων με το κουαρτρέτο των δανειστών για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η κυβέρνηση γράφει, σβήνει τα νέα μέτρα που θα περιλαμβάνει η λίστα με τις αυξήσεις στους έμεσους φόρους που θα πρέπει να αποδώσουν 1,8 δις ευρώ για να κλείσει το δημοσιονομικό κενό. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Ημερησία, ένα μέτρο που μπαίνει και βγαίνει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι η επιβολή ειδικού τέλους 1/1 στις τραπεζικές συναλλαγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτρο αυτό βγήκε ξανά από τα συρτάρια με κάποιες εξαιρέσεις. Στο ρεπορτάζ επισημαίνεται πως οι θεσμοί δεν συμφωνούν με την επιβολή τέλους στις τραπεζικές συναλλαγές,
Αλλά οι υποστηρικτές του μέτρου εκτιμούν ότι το τέλος αυτό δεν θα επιβαρύνει σημαντικά τους πολίτες, ενώ θα έχει σημαντικά ετήσια έσοδα για το κράτος. Στην περίπτωση επιβολής φόρου 0,01% στις τραπεζικές συναλλαγές, υπολογίζεται ότι τα έσοδα μπορούν να φτάσουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Για παράδειγμα, με φόρο 1 της χιλής, αν κάποιος πληρώνει μέσω τράπεζας ενίκιο 500 ευρώ, τότε το ειδικό τέλος θα είναι 50 λεπτά του ευρώ. Φόροι παντού και για όλους, πλούσιους και φτωχούς, περιλαμβάνει λίστα των έμεσων φόρων με στόχο τα 1,8 δισευρώ, η οποία μέρα με την ημέρα μεγαλώνει με τελευταίες προσθήκες, όπως το τέλος διανυκτέρευσης για τα ξενοδοχειακά καταλύματα, την αύξηση του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ στον 24% και το τέλος για τις υπηρεσίες ίντερνετ που αποκάλυψε η εφημερίδα Αγορά. Μέχρι στιγμής, το Οικονομικό Επιτελείο επιμένει ότι οι περισσότεροι από τους έμεσους φόρους θα ψηφιστούν μεν από τώρα, αλλά θα ισχύσουν το 2018. Κάτι τέτοιο όμως μάλλον είναι δύσκολο να συμβεί, με δεδομένο ότι ακόμη ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Αυτό φάνηκε και από την κίνηση της Κομισιόν να βάλει στο τραπέζι και πακέτο μέτρων έκτακτης ανάγκης για να καλυφθεί όποια απόκληση από τους στόχους και να συμφωνήσει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Στο μεταξύ, στην Αθήνα, οι τεχνικές διαπραγμάτευσεις εντείνονται ώστε να συντιμηθεί όσο γίνεται ο χρόνος μέχρι και την τελική συμφωνία, με την ελπίδα αυτό να έχει γίνει μέχρι και το Eurogroup της Παρασκευής. Από το σημείο διακοπής μέχρι και χθες, τα μέτρα τα οποία έχουν δεχθεί οι δανειστές είναι η αύξηση του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ από το 23% στο 24% με στόχο επιπλέον έσοδα ύψους 500 ευρώ σε ετήσια βάση. Το βάρος θα πέσει σε όλα τα τυποποιημένα τρόφιμα, τις επισκευές, τα αναλώσιμα των αγροτών, τα εισιτήρια των αστικών συγκοινωνιών, των τρένων και των πλοίων. Σύμφωνα με τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, τα μέτρα αυτά ήταν επιβεβλημένα προκειμένου να αποφευχθούν οι αυξήσεις από το 13% στο 23% του συντελεστή στα τιμολόγια των δέκων και τα ξενοδοχεία και να κλείσει η τρύπα από την κατάργηση του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση. Δεύτερον, αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη περίπου κατά 4,5% με στόχο την άντληση επιπλέον εσόδων της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Τρίτον, αύξηση του ειδικού φόρου στο φυσικό αέριο με στόχο την ύσπραξη περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ. Τέταρτον, αύξηση του ειδικού τέλους στην κινητή τηλεφωνία, το οποίο απέδωσε για το 2015 περίπου 210 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο να φτάσει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Πέμπτον, την επιβολή τέλους στις υπηρεσίες ίντερνετ, η οποία θα ακολουθεί τη λογική του τέλους της κινητής τηλεφωνίας και θα επιβάλλεται ανάλογα με την ταχύτητα της σύνδεσης. Το μέτρο βρίσκεται στο στάδιο της κοστολόγησης για να υπολογιστεί πώς και πού θα επιβληθεί, ώστε να φέρει από 50 έως 70 εκατομμύρια ευρώ. Έκτον, την επιβολή ειδικού φόρου στη συνδρομητική τηλεόραση. Το μέτρο σχεδιάζεται να αποδώσει πρακτικά περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με τα κυβερνητικά στελέχη να ελπίζουν ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και στην περίπτωση της κινητής τηλεφωνίας, το πρόσθετο κόστος δεν θα μεταφερθεί στα νοικοκυριά, αλλά θα απορροφηθεί από τις εταιρείες του κλάδου. Έβδομον, η αλλαγή του τέλους των 5 λεπτών αναστήλη δεν θα επιβληθεί και στη θέση του θα μπει άλλος φόρος, ο οποίος θα πρέπει να αποφέρει περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση για τα τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ. Αύξηση ειδικού φόρου κατανάλωση στα προϊόντα του καπνού είναι το 8ο στη λίστα, από που το δημόσιο αντλεί περίπου 2,36 δισευρώ σε ετήσια βάση από τον φόρο στα τσιγάρα, ο οποίος ακόμη και με τα σημερινά δεδομένα φτάνει να αντιστοιχεί ακόμη και στο 82% επί της τιμής λιανικής. Ένατο, θέσπιση ειδικού τέλους διέλευσης στα ΙΟΤΑΧΗ με ξένες πινακίδες. Το μέτρο εκτιμάται ότι θα αποφέρει περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ. Δέκατο, αύξηση του τέλους ταξινόμησης στα ΙΟΤΑΧΗ. Προγραμματίζονται επιβαρύνσεις τόσο για την αγορά καινούργιων οχημάτων, όσο και για την εισαγωγή μεταχειρισμένων. Και ενδέκατο, επιβολή του ειδικού τέλους στα ξενοδοχεία αναδιανυκτέρευση που δεν έχει διαψευστεί και βρίσκεται στο τραπέζι. Συγκεκριμένα, επανέρχεται το σχέδιο για την επιβολή του ειδικού τέλους διανυκτέρευση στα ξενοδοχεία με ποσά της τάξης του 1 ευρώ ανά αστέρι. Δηλαδή, στα ξενοδοχεία 3 αστέρων θα επιβάλλεται ειδικό τέλος 3 ευρώ ανά διανυκτέρευση, στα ξενοδοχεία 4 αστέρων 4 ευρώ και ούτω καθεξής. Από το μέτρο αυτό αναμένονται πρόσθετα έσοδα περίπου 350 με 400 εκατομμύρια ευρώ. Στο Δίδυμο Τείχο βρέθηκε το πρωί ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος. Στον καθεδρικό ναό της Παναγίας Ελευθεριώτισσας, οι αρχές, ο ιερός κλήρος, εκπρόσωποι των φορέων, οι μαθητές των σχολείων με τις σημαίες τους, οι σπουδαστές της σχολής Δοκίμωνα στη Φυλάκων Δίδυμο Τείχου, μέλη των πολιτιστικών συλλόγων με θρακιώτικες ενδυμασίες και πλήθος κόσμου, με τις προσήκουσες τιμές υποδέχθηκαν τον προκαθήμινο της Ορθόδοξης Εκκλησίας με αισθήματα συγκίνησης και ενθουσιασμού. Την Ιερά Μητρόπολη Δημοτήχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου, επισκέφτηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, με πρώτο σταθμό την έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως στο Δίδυμο Τείχο.
Το μακαριότατο και τη συνοδεία του υπεδέχτη στην πρώτου ιερού καθεδρικού ναού Παναγίας Ελευθερώτριας Πλατείας ο οικείος Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός, ο δήμαχος της πόλεως Παρασκευάς Πατσουρίδης, ο βουλευτής Εύρωρας Τάσιος Δημοσχάκης, ο διοικητής της 16ης Μεραρχίας στρατηγός Χαράλαμπος Λαλούσης, ο γενικός αστυνομικός διευθυντής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ταξίαρχος Νικόλαος Μενεξίδης και ο αστυνομικός διευθυντής Ορεστιάδος Πασχάλης Συριτούδης. Ακολούθησε δοξολογία στον καθεδρικό ναό, προσφωνήσει εκ μέρους του επιχωρίου, Μητροπολίτου και του Δημάρχου της πόλης και η αντιφώνηση του Μακαριωτάτου. Στη δοξολογία παρέστηκε ο σοφολογιότατος μουφτής Δημοτήχου. Ο Σεβασμιότατος στην προσφώνησή του προς το Μακαριότατο τον καλωσόρισε στη Βυζαντινή Καστροπολιτεία του Δημοτήχου, έναν τόπο συνάντησης πολιτισμών, ανθρώπων και θρησκειών, όπως είπε, και τον ευχαρίστησε για το άοκνο ενδιαφέρον του προς τους ακρίτες και τη συμπαράσταση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στο κοινωνικό και προνοιακό έργο της Μητρόπολης. Ο Σεβασμιότατος κατέληξε ότι σήμερα το Δημότιχο γιορτάζει το Πάσχα πριν το Πάσχα, γιατί η παρουσία σας εδώ, Μακαριότατε, μας γεμίζει ελπίδες να συνεχίσουμε να φυλάμε θερμοπύλες. Εξερχόμενος του ναού, ο Μακαριότατος ετέλεσε τρισάγιο στον τάφο του κτήτορος του ναού Μακαριστού Μητροπολίτου Νικηφόρου. Αναπαυσό και την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης άμην. Και τα σωδήνα λύσα των πεπαιδημένων. Αυτό και την ψυχή του δούλου σου σώτερα να παψώ. Μετά από μια σύντομη δεξίωση στο πνευματικό κέντρο του Καθεδρικού Ναού και ξενάγηση στο Εκκλησιαστικό Μουσείο, ο Μακαριότατος μετέβη στο νοσοκομείο της πόλης, όπου παρέδωσε υγειονομικό υλικό στον προϊστάμενο της Ιατρικής Υπηρεσίας, κ. Κωνσταντίνο Βαφιάδη, επί παρουσία του Γενικού Διευθυντή της ΜΚΟ Αποστολή, Κωνσταντίνο Δήμητσα, η οποία στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια πρόθυμα το προνοιακό κοινωνικό έργο της Ιεράς Μητρόπολης. Δυστυχώς, Μακαριότατε, αυτή την ικανοποίηση και αυτή την αναγνώριση δεν την είχαμε μέχρι τώρα από την επίσημη πολιτεία, η οποία δεν μας παραχώρησε την αυτοδυναμία που χρειάζεται αυτό το ίδρυμα για να μπορεί να λειτουργήσει όπως πρέπει. Μια αυτοδυναμία η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρα στην αποστολή μας. Ίσως επειδή είμαστε μικροί, ίσως επειδή είμαστε μακριά από τα κέντρα λήψης αποφάσεων και η φωνή μας δεν φτάνει εκεί. Θα έπρεπε το Ίδρυμα αυτό, με την πολυπίκυλη, όπως σας είπα, προσφορά του, να είναι σε θέση να παίρνει αποφάσεις καθημερινές, άμεσες, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει. Δυστυχώς δεν μπορεί να το πράξει, λόγω του νομικού καθεστώτος της συνένωσης με το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Μακαριότατε, δεν θα επαναλάβω όλα όσα είπε ο κύριος Βαφιάδης, ο προϊστάμενος της Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου, ο οποίος εκτελεί και χρέη διευθυντού αυτή την περίοδο. Θα ήθελα, αφού πρώτα απ' όλα σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, για τη συνδρομή σας, για το ενδιαφέρον σας, για την αγάπη σας. Θα ήθελα να πω ότι για μας το νοσοκομείο είναι θέμα ζωής ή θανάτου. Καταλαβαίνουμε το πρόβλημα σας. Ο κύριος Δήμητσας είναι ευαίσθητος στα θέματα και έχει ένα μεγάλο αγώνα, διότι καλύπτει η Αρχιεπισκοπή μέσω της Αποστολής ανάγκες των νησιών από άκουσα από το Αιγαίο και φτάνει εδώ πέρα και όπου μπορεί. Εγώ θα ήθελα λοιπόν αυτό να σας πω, να έχετε ευκαιρία, όλοι μαζί θα κάνουμε αγώνα, αυτήν την παράκλησή σας θα τη μεταφέρω όπου πρέπει και θα συλληφθώ τα ανάλογα, θα κάνουμε υπομονή και όλοι μαζί θα αγωνιστούμε και θα παλέψουμε να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε. Στη συνέχεια, ο Μακαριότατος, συνοδευόμενος από τον διοικητή της 16ης Μεραρχίας, στρατηγό Χαράλαμπο Λαλούση, επισκέφτηκε το ελληνικό φυλάκιο Πυθίου δίπλα στον ποταμό Εύρο και μίλησε με τους στρατευμένους, τους εψύχωσε και τους μοίρασε μικρές ευλογίες.
Νωρίτερα το πρωί της ίδιας ημέρας, 13 κουτιά φάρμακα διέθεσε ο φιλανθρωπικός οργανισμός Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στο Ίδρυμα Χρόνιων Πασχόντων Άγιος Κυπριανός της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Στην παράδοση του υλικού παρών ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος, ο οποίος και ξεναγήθηκε στους χώρους του Ιδρύματος, χαρακτηρίζοντας την δομή ως μία από τις καλύτερες που έχει επισκεφτεί. Ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος από τις δομές του Ιδρύματος Χρονιών Πασχών τον Άγιος Κυπριανός, εμφανίστηκε κατά την επίσκεψή του στους χώρους ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. Ο Αρχιεπίσκοπος, συνοδευόμενος από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμο και το Γενικό Διευθυντή του Φιλανθρωπικού Οργανισμού Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Κωστή Δήμτσα, ξαναγήθηκε στο Ίδρυμα, είδε από κοντά τις προσπάθειες που καταβάλουν εργαζόμενοι και εθελοντές για τις όσο το δυνατόν καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες και συνομίλησε με τροφίμους. Η κυρία Σταυρούλα ήταν ο δότης του Ιδρύματος, ερχόταν προσφορά. Θελοντική προσφορά, πάρα πολύ. Και τώρα τη φιλάμε εμείς. Έτσι. Έτσι. Ανταπόδοση. Ανταπόδοση, πραγματικά. Καλά είστε. Καλά. Μαρία, ελάτε. Ωραία. Μεγάλη επίσκεψη σήμερα. Έτσι, γυρίναστε, πάτε. Ο Αρχιεπίσκοπος παρέδωσε στο Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως ποσότητα φαρμάκων που θα καλύψουν ανάγκες τόσο των Ιδρυμάτων της Ιεράς Μητρόπολης όσο και ανασφάλιση των πολιτών. Μακαριότατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίσκεψη στο Ίδρυμα εδώ του Αγίου Κυπριανού και στο καινούργιο που ετοιμάζεται σε λίγο καιρό να το παραλάβουμε, όπου φροντίζουμε να θεραπεύουμε τον ανθρώπινο πόνο με τη βοήθεια των γιατρών από το νοσοκομείο μας, με τη βοήθεια των νοσηλευτών μας, πάρα πολλών εθελοντών από την πόλη, συλλόγων και μεμονωμένων προσώπων που έρχονται και διακονούν μαζί με το μόνιμο προσωπικό μας εδώ, σε μια προσπάθεια να ανακουφίσουμε τον άνθρωπο όταν βρίσκεται μάλιστα σε μια έκπτωση της δυνατότητας και της αντοχής που έχει στη ζωή του. Ήδη κλείσαμε 22 χρόνια λειτουργίας και πριν από ένα μήνα, μάλλον αρχές αυτού του μήνα, 1 Απριλίου, πήραμε την αίτηση του 1000 τροφίμου. 1000 άτομα περιθάλψαμε σε 22 χρόνια. Ήταν ο ρυθμός πρωτοκόλλου 1000. Το ανακοινώσαμε, θέλουμε την ευχή σας, ώστε και οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές μας, οι νοσηλεύτριες, όλοι οι άνθρωποι που το αγαπούν και το φροντίζουν, κάτω από την ευχή σας να συνεχίσουν με περισσότερη δύναμη. Ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος δήλωσε ενθουσιασμένος από τη λειτουργία του Ιδρύματος, χαρακτηρίζοντας το μάλιστα ως ένα από τα καλύτερα κέντρα που έχει επισκεφθεί. Στις δηλώσεις τόνισε ότι η Εκκλησία διαθέτει αρκετά από αυτά, συμπληρώνοντας πολλές φορές το έργο της πολιτείας, μιας και αναλαμβάνει πολλές περιπτώσεις αναξιοπαθούντων, ειδικά στα χρόνια της κρίσης. Έπειτα θα πρέπει να ξέρει και το κράτος, η πολιτεία, ότι έχουν ανάγκη αυτά τα ιδρύματα. Έχουμε πολλές φορές ανταπόκριση, αλλά θα πρέπει να ξέρει ότι το όφελος του κράτους είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι κατάκητοι που βρίσκονται εδώ ή στα άλλα ιδρύματα, θα έπρεπε να καλύπτουν θέσεις στα κρατικά νοσοκομεία. Και όταν σε ένα κρατικό νοσοκομείο, από ό,τι λένε, στοιχίζει 450 ευρώ την ημέρα η νοσηλεία, καταλαβαίνετε τι σημαίνει, παραδείγματος χάρη, αυτοί οι 130 άνθρωποι που είναι εδώ, αν ήταν στα κρατικά νοσοκομεία, και όταν βρίσκονται εδώ πέρα, δεν θέλουν να το αντιστοιχίζουν, ελάχιστα, συγκριτικά με τα άλλα. Γι' αυτό πρέπει αυτή η συνεργασία του κράτους με την Εκκλησία όχι μόνο να συνεχιστεί, αλλά να αυξηθεί, διότι η αγάπη, η φροντίδα στον πόνο και στη δυστυχία, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι υπαλληλική σχέση. Είναι σχέση καρδιάς, είναι σχέση αγάπης και είναι σχέση σεβασμού του προσώπου. Ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα κάνετε και εσείς. Αυτή η σχέση της καρδιάς σας, μακαριότατε, είναι που μας παραδίδει αυτά τα φάρμακα, τα οποία ευχαρίστως παραλαμβάνουμε από τα χέρια σας με την ευχή σας σήμερα. Ο κ. Δήμητσας, που διευθύνει την αποστολή, έχει ένα κριτήριο, βλέπει, αξιολογεί και από αυτά που μπορούμε προσφέρουμε, διότι δυστυχώς και η αποθήκη της Αρχιεπισκοπής δεν είναι απέραντη και αυτή λιγοστεύει. Αλλά όλοι μαζί, όπου υπάρχει ανάγκη, θα προσπαθούμε να καλύπτουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ότι σήμερα ξεκινάμε την στήριξη 150 οικογενειών στην Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης με ένα πρόγραμμα που θα έχει την επίσημη έναρξη από το Μάιο. Ξεκινήσαμε λόγω του Πάσχα πιο νωρίς
και νομίζω ότι θέτει μια γερή βάση συνεργασίας. Ωραία. Εδώ σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Την ευχή σας. Στις δηλώσεις του ο Γενικός Διευθυντής του Φιλανθρωπικού Οργανισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Αποστολή, Κωστής Δήμτσας, μίλησε για τη δωρεά αλλά και για την αποστολή 150 δεμάτων αγάπης μηνιαίως στην Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης. Η αποστολή κάθε μήνα βοηθά στα σίτια της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 10.000 μερίδες διανέμονται καθημερινά από τις ενορίες μόνο στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ενώ 12.000 δέματα δίνονται σε οικογένειες που ζουν στο όριο της φτώχειας. Στο πρόγραμμά μας αυτό εντάξαμε και τη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης μετά από συζήτηση με τον Μητροπολίτη, καταγραφή των προβλημάτων και θα δίνουμε έτσι κάθε μήνα 150 δέματα και βοήθεια με φάρμακα που σήμερα παραδώσαμε 13 κουτιά για τους ανθρώπους που βρίσκονται, είναι ανασφάλιστοι και ζουν στα όρια της φτώχειας. Η ανθρωπιά στην Ελλάδα ζει, στην Ευρώπη αργοπεθαίνει, δήλωσε μεταξύ άλλων από την Κομωτινή ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο οποίος την πρώτη στάση της περιοδίας του στη Θράκη επισκέφτηκε τη συγκεκριμένη πόλη, όπου και ανακηρύχθηκε σε επίτιμο δημότη, αλλά και σε διδάκτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι η στιγμή που ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος ανακηρύσσεται σε επίτιμο διδάκτορα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Τον Αρχιεπίσκοπο προσφώνησαν ο πρίτανης του Ιδρύματος Αθανάσιος Καραμπίνης και ο κοσμήτορας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, καθηγητής Κωνσταντίνος Χατζόπουλος. Το έργο του τιμόμενου Αρχιεπισκόπου παρουσίασε ο αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, καθηγητής Εμμανουήλ Βαρβούνης, ενώ ακολούθησε ομιλία του κυρίου Ιερώνυμου για την Επανάσταση του 1821. Ψήφισμα του Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τύχη αγαθή, πριτανεύοντος εν το Δημοκρατίο Πανεπιστημίου Θράκης Αθανασίου Ιωάννου Καραμπίνη, επί της κοσμητείας του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου, τη εισηγήση του καθηγητού Κωνσταντίνου Χατζόπουλου, της καθηγήτριας Ζωής Γαβριλίδου, του επίκουρου καθηγητού Γεωργίου Τσιγάρα, έδωξε τη σχολή των μακαριότατων Αρχιεπίσκοπων Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμον Δεύτερον, άνδρα επιφανή πολλά τη Εκκλησία της Ελλάδος προσενεγκόντα και την επιστήμην επαξίως τιμήσαντα, επενέσεται και τη Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών διδάκτορα επίτιμων αναγορεύσεων. Ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος δέχθηκε με σεβασμό την τιμή που του έκανε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και με περισσό ήθος μίλησε στο κοινό που κατέκλυσε την αίθουσα του Κεντρικού Αμφιθεάτρου της Πανεπιστημιούπολης ως επίτιμος διδάκτορας πια της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Να σας ευχαριστήσω όλους και τον κάθε έναν χωριστά, διότι απόψε σε αυτόν τον χώρο, τον πνευματικό, σε αυτόν τον χώρο εδώ της Θράκης, ήρθετε σε αυτόν τον χώρο βλέποντας για να συνεργάσουμε ένα απλό γεγονός, για να ευχηθείτε σε έναν άνθρωπο που δεν νομίζει ότι έχει κάνει πολλά πράγματα, αλλά που δέχεται με σεβασμό και συγκίνηση την αγάπη των άλλων ανθρώπων. Το θέμα που ήθελα, ή μάλλον τις σκέψεις πάνω σε ένα θέμα που ήθελα απόψε εδώ να δείξω την αγάπη σας, είναι η συμβολή του Ιερού Κυρίου στην Επανάσταση του 1821. Τρεις είναι οι λόγοι για τους οποίους επέλεξαν αυτό το θέμα. Πρώτα απ' όλα υπελόγιζα τον Θεό ότι θα συνδέσει αυτή η σημερινή εκδήλωση με τις ημέρες της εθνικής μας εορτής. Ο δεύτερος λόγος είναι διότι προσωπικά τουλάχιστον και πιστεύω να συμβαίνει και σε άλλους αυτό, έχουν παρουσιαστεί μερικά φαινόμενα ερμηνεία της ιστορίας με έναν τρόπο προσωπικά απόλυτο, όπου δίνει άλλες απόψεις. Και είναι αλήθεια
ότι μέσα στις εκκλησίες πρέπει να ακούμε όλες τις πλευρές. Και κάθε φορά που απομονώνονται μερικές θέσεις επιχειρήματα, πρέπει να θέτουμε ερωτηματικά. Παρουσία των Μητροπολιτών Δημοτήχου, κυρίου Δαμασκηνού, Αλεξανδρουπόλεως κυρίου Ανθίμου, Ξάνθης κυρίου Παντελεήμονα και Ελευθερουπόλεως κυρίου Χρυσοστόμου, ανακηρύχθηκε επίτιμος Δημότης Κομωτινής, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Η τελετή πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στον Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου τελέστηκε αρχιερατικό συλλειτούργο προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου και με τη συμμετοχή των αρχιερέων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα ελάχιστο δείγμα όλος της τιμής προς το πρόσωπό σας και τον θεσμό που εντάξει από τους ομιλητές. Είναι μια απόφαση που τιμά πρώτα το Δήμο μας και μετά τον Αρχιεπίσκοπό μας. Όπως είπε χθες ο αξιότιμος κ. Μητάνης στην αντίστοιχη εκδήλωση, συνήθως το τιμόμενο πρόσωπο είναι αυτό το οποίο είναι ο αποδείκτης της τιμής. Έστω και μας περίπτωση, Αρχιεπίσκοπε, ο αποδείκτης της μέγιστης τιμής είναι η πόλη μας η κατοικία. Νωρίτερο Αρχιεπίσκοπος στο μήνυμά του τόνισε πως τα τελευταία χρόνια ζούμε καταστάσεις που μας ξαφνιάζουν, σημειώνοντας ότι ο άνθρωπος είναι αποκομμένος από το Θεό. Βλέπουμε τον άνθρωπο αποκομμένο πολλές φορές από το Θεό. Τον άνθρωπο τυπημένο από την ανασφάλεια. Τον άνθρωπο το φτωχό. Τον άνθρωπο με τα πολλά προβλήματα. Με την αγωνία το τι θα γίνει αύριο. Πολεμάμε, προσπαθούμε και η πολιτεία και ο κόσμος και η εκκλησία και το χώρο μας. Το ερώτημα όμως είναι το φάρμακο το πλησιάσαμε. Είδαμε κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει στην προκειμένη περίπτωση. Όταν το μυαλό μας στρέφεται όλος τους έξω, στις συζητήσεις μας και περιμένοντας όλη την βοήθεια, καλή προσπάθεια είναι και μπορεί κανείς να είναι λίγο και αισιόδοξος. Όσοι γνωρίζουν όμως την ιστορία του τόπου μας, κανείς δεν μας αφαιρέθηκε εδώ κάτω. Ελόγιζε πρώτα το δικό του το συμφέρον και ύστερα το συμφέρον το δικό μας. Πρέπει λοιπόν να σκώνει αυτό μας χρυστά. Στις δηλώσεις του Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε και στην τριμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Λέσβο με τη συμμετοχή του Πάπα και του Οικουμενικού Πατριάρχη. Ήταν ένα γεγονός σπουδαίο που έγινε σήμερα. Η προσπάθεια όλων μας ήταν να καταλάβουν όχι μόνο οι Ευρωπαίοι και ο κόσμος ολόκληρος ότι το βάρος που έχει στην πλάτη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλο και δεν μπορεί μόνη της να το σηκώσει. Πρέπει να βοηθήσουν. Η αλήθεια είναι ότι η ανθρωπιά στην Ελλάδα ζει. Στην Ευρώπη εργοπεθαίνει. 32 μετανάστες, μεταξύ των οποίων 14 παιδιά και βρέφη, έφτασαν το βράδυ της Κυριακής από τη Σαμοθράκη με σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Το πρωί της ίδιας μέρας οι διακινητές τους είχαν αφήσει στη Σαμοθράκη. Οι περισσότεροι είναι οι υπήκοοι Αφγανιστάν, ορισμένοι από το Πακιστάν και χώρες της Αφρικής. Διανυκτέρευσαν στο τόλ του λιμανιού και σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα, θα οδηγηθούν στο κέντρο του φυλακίου. Είναι 10 το βράδυ και το λιμενικό σκάφος φτάνει στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης μεταφέροντας 32 ψυχές. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά, φανερά καταβεβλημένοι, κουρασμένοι από το μεγάλο ταξίδι τους, μοιάζουν σχεδόν ανακουφισμένοι που φτάνουν στη στεριά. Το πρωί της Κυριακής, διακινητές που τους μετέφεραν τους άφησαν στο νησί της Σαμοθράκης όπου και εντοπίστηκαν. Μια μάνα σφιχταγκαλιάζει το μωρό της και προσπαθεί να το προστατέψει από το κρύο της νύχτας. Μαζί θα κατέβουν και πρώτοι από το σκάφος. Είναι
ένα παιδί κάνει το σήμα της νίκης. Χαμογελάει. Τα κατάφερε να βγει ζωντανό, μιας και οι ιστορίες με ανθρώπους που δεν ολοκλήρωσαν το μακρύ τους ταξίδι είναι πολλές. Χαμογελάει καθώς μπαίνει και στη σειρά για να μεταφερθεί στο στεγασμένο χώρο του λιμενικού, όπου και θα γίνει η καταγραφή των στοιχείων του μαζί με τους υπόλοιπους. Μετά την καταγραφή και πιστοποίηση, οι μετανάστες φιλοξενήθηκαν στο χώρο του κοντέινερ στο λιμάνι. Στο σημείο έσπευσαν εθελοντές, όπου διένυμαν σε 28 ενήλικες και σε 14 παιδιά και βρέφη τα παρακατώ είδη από την αποθήκη του κόμβου αλληλέγγυων εθελοντών: καθαρά ρούχα, μπιμπερό και βρεφικό γάλα σε σκόνη, γάλα ευαπορέ, πάνες, πετσέτες, νερά και άλλα. Όπως είχαμε προβλέψει, οι ροές από τη θάλασσα μπορούν να αντιμετωπιστούν πια στο λιμάνι με απόλυτη ηρεμία, διακριτικότητα και ψυχραιμία. Είχαμε μια ροή 32 μεταναστών και προσφύγων μέσω Σαμοθράκης. Έχουν φτάσει, όπως βλέπετε, με την καταδίωξη στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Δεν θα χρειαστεί να φιλοξενηθούν στο ΤΟΛ, το οποίο είναι έτοιμο έτσι κι αλλιώς. Αλλά είμαστε εδώ για να δώσουμε οποιαδήποτε άλλη βοήθεια με τον κόμβο εθελοντών αλληλεγγύης που υπάρχει εδώ, είτε σε τρόφιμα είτε σε ροχισμό, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν το βράδυ και να φύγουν αύριο εκεί που είναι ο προορισμός τους. Εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Ελπίζουμε να μην ενταθεί, γιατί ο χώρος δεν έχει, και η Αλεξανδρούπολη και η Θράκη δεν είναι χώρος υποδοχής μεταναστών και προσφύγων. Αν προκύψουν τέτοια ζητήματα απρόβλεπτα, είμαστε πανέτοιμοι για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τέτοιες καταστάσεις και να δείξουμε αυτό που όλος ο κόσμος πια ξέρει, αυτό που χρειάζονται οι άνθρωποι, τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε όλη την έκταση που μπορεί να υπάρξει. Η Αλεξανδρούπολη, οι αρχές και οι εθελοντές ανταποκρίθηκαν άμεσα και σε αυτό το περιστατικό, ωστόσο ανησυχία εκφράζεται για την αύξηση της μεταναστευτικής ροής και από τα νερά του Θρακικού Πελάγους, μιας και οι διακινητές αναζητούν δρόμους. Δρόμους που αξιοποιούν οι πρόσφυγες στην πλειοψηφία του Σύριοι, ώστε να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή. Κυρίως μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά τους. Πληρωμή ακόμη και 17% στους τεφλοπαραγωγούς μέσα στην εβδομάδα, υποσχέθηκε ο νέος πρόεδρος της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης Χρήστος Ρώσιος κατά την επίσκεψή του στην Ορεστιάδα. Για την πλήρη αποπληρωμή, είπε ότι θα γίνει σε 2 μήνες. Παράλληλα, τόνισε ότι οι καλλιεργητές για το 2016 θα πληρωθούν μέχρι τα Χριστούγεννα, με τους απλήρωτους αγρότες να διαμαρτύρονται. Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι από το thrakinea.gr. Τη Δευτέρα θα έρθουν στο γραφείο. Είναι ρητή η εντολή να έρθουν στο γραφείο καινούργιες συμβάσεις. Οι καινούργιες συμβάσεις έχουν ρητή διαβεβαίωση, παράγραφο που αναφέρεται, έχοντας εμείς ποινικές ευθύνες, 3 άνθρωποι που έχουν ποινικές ευθύνες, να έχουμε ποινικές ευθύνες. Και εμείς εδώ πάμε. Ρε παιδιά, αν νομίζετε ότι δεν έχω την δυνατότητα να μιλήσω και να δω σε αυτό το επίπεδο, είστε γελασμένοι, έτσι. 35 χρόνια φούρναρης, θες την πιάτσα δηλαδή, μπορώ να πω διάφορα. Η παραγωγή του 2016 θα είναι εξοπλισμένη. Αν η εταιρεία πει μια στο πώ θα είναι εξοπλισμένη και θα σα δώσει. Θα πάρει τη συμβάση και θα δει. Η παραγωγή του 2016, 31 12, θα είναι εξοπλισμένη. Από πού? Θα πάρετε τη συμβάση αύριο και θα τη δείτε. Η σύμβαση. Νέος πρόεδρος της ΝΟΔΕ Εύρου της Νέας Δημοκρατίας αναδείχθηκε χωρίς εκλογική διαδικασία ο Φώτης Αδαμάκης. Ως μοναδικός τελικά υποψήφιος για την θέση, ο κύριος Αδαμάκης ανέλαβε τα καθήκοντά του, ενώ μιλώντας στην εκπομπή Α σήμερα αναφέρθηκε στις προτεραιότητες που θέτει ο ίδιος για το κόμμα στον Εύρο.
Πολύ εύκολα να δεχτήκατε πρόεδρο. Υπήρχε. Υπήρχε μέχρι την Τετάρτη. Δέχτηκε ένα τηλεφώνημα και μου είπε: Φώτη, δεν θα κατέβω. Εγώ τον, με καλό τρόπο τον πίεσα να κατέβει, γιατί εγώ ήθελα να γίνουν εκλογές. Έχω μάθει σε όλη μου την πορεία να εκλέγουμε με σταυρούς και με ψήφους και να γίνονται εκλογές. Εντάξει, το παιδί, καλό παιδί, με ενημέρωσε ο κύριε Φώτη, λέει: Δεν μπορώ να κατέβω, λέει. Σου εύχομαι καλή επιτυχία προς τιμή του, καλό παιδί. Το είπα και εγώ ότι θα ήθελα να είναι υποψήφιος, αλλά επειδή εγώ στη Νέα Δημοκρατία που αναλαμβάνω σαν πρόεδρο νόδια, θέλω να ανοίξω το παιχνίδι, να μην είναι μια κλειστή νόδια, να συμμετέχουν όλα τα στελέχη, σκέφτομαι να αξιοποιήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους και οι συνεδριάσεις να γίνονται διευρυμένες. Να υπάρχουν άτομα που ενδιαφέρονται για την παράταξη. Θέλω να ανοιχτούμε στην κοινωνία. Ο νομός Εύρου είναι ένας δύσκολος νομός λόγω γεωγραφικότητας που η πρωτεύουσα είναι στο νότιο μέρος και είναι πολλά χιλιόμετρα η οριστιάδα, δημότικο, Ορμένιο. Σκεφτόμαστε να μεταφέρουμε και πολλές φορές τις συνεδριάσεις στο ενδιάμεσο του νομού, να μπορούν να συμμετέχουν όλοι, να αρχίσουμε κάποιες ημερίδες που αφορούν τα αγροτικά πρώτο και κύριο, γιατί είμαστε ένας αγροτικός νομός, και συνέχεια κάτι άλλο που αφορά πάντα τον Εύρο. Θα έχουμε φωνή κάτω, είμαστε οργανωμένοι, είμαστε ενωμένοι. Αυτό είναι καλό για μας στην παράταξη, ότι οι εκλογές και να γινόταν με ψήφο θα γινόταν πολύ ομαλές, αλλά έτσι που έγινε και πήγα μόνος υποψήφιος, νομίζω ότι υπάρχει μια έτσι ενότητα στο πρόσωπό μου και νομίζω ότι αυτό θα μου δώσει τη δύναμη και το κουράγιο να τρέξουμε με πάρα πολλές καταστάσεις που έχουν βαλτώσει τον Εύρο. Και θα έχουμε φωνή κάτω, γιατί εμείς θα είμαστε διεκδικητικοί. Δεν θα κλείσουμε το στόμα μας και θα είμαι yes man. Ό,τι χρειάζεται ο Εύρος και διεκδικούμε, γι' αυτό ανήκουμε στη Νέα Δημοκρατία, να μπορούμε ελεύθερα και να διεκδικούμε και να μην ό,τι λένε οι Αθηναίοι να το κάνουμε, αλλά να κάνουμε εκείνο που πρέπει για το καλό του τόπου. Αυτό βεβαίως έτσι όπως έγινε, τιμά και το δικό σας πρόσωπο και τον πολύχρονο αγώνα σας. Πόσα χρόνια αλήθεια είστε? Είστε από τους πιο παλιούς, νομίζω, σαν μέλος της Νομαρχιακής Διοικούς σας Επιτροπής. Εγώ στο κόμμα είμαι από το 82. Mm-hmm. Από το 77 ήμουν στην Αθήνα και όταν ήρθα μετά το 80 στην Αλεξανδρούπολη, το 82 με τον αείμνηστο τον Κασιμάτη που ήταν πρόεδρος τοπικής, εμένα το Γαλαζόλα μας είχε πυρήνες τότε. Mm-hmm. Νέοι. Πολύ νέοι ήμασταν τότε. Και ήμουνα κοντά στο κόμμα πάντα, χωρίς να έχω θέσεις. Γιατί είχα ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση, νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και με το Δήμο, με τον ήμουν στον κύριο Κουράβα στα συνοικιακά συμβούλια, τότε νέοι. Εκείνος φυσικά πρώτη φορά ο Κουράβας που αγαπούσε πάρα πολύ την τοπική αυτοδιοίκηση, με έβαλε στα συνοικιακά συμβούλια. Από εκεί το μεράκι όμως υπήρχε από μικρός. Ήθελα να ασχοληθώ. Και για να κάνεις κάτι πρέπει να το έχεις μεράκι, να το αγαπάς. Αν δεν αγαπάς κάτι, δεν πετύχεις ποτέ. Εμένα ούτε κυνήγι πήγαινα, ούτε ψάρεμα μου άρεσε αυτό να κάνω. Τα σκέφτεστε και συγκινήσετε όμως, σας βλέπω. Κοίταξε, δηλαδή, αντρέχουμε στο παρελθόν. Είναι μια διαδρομή πολλών χρόνων. Πιο πολύ μου αρέσαν τα νομορχιακά. Γιατί είχα επαφή με όλο τον νομό. Όταν έπαιρνα τα αμάξι μου για να πάω προς τα πάνω, όταν περνούσα τη γέφυρα του Μαΐστρου, είχα ανάταση ψυχής, χαμογελούσα από τη χαρά μου που μπορούσα να επικοινωνήσω με όλο τον νομό. Και επειδή είμαι και από χωριό, μπορούσα να μιλάω και τη γλώσσα τους, την καθομενωμένη, και αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν εξηλή γλώσσα. Mm-hmm. Θέλουν να τους μιλάς την αλήθεια και αυτά που μπορείς να τους πεις να ξέρουν ότι θα γίνουν τουλάχιστον μερικά. Ως πρόεδρος τώρα και της Νομαρχιακής Διοικούς σας, πάλι θα το κάνεις αυτό. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί όταν έχεις γνωριμίσει όλο τον νομό, διαμόρφωσα έτσι στις τοπικές με καινούργιους άνθρωποι, με καινούργια πρόσωπα, μάλλον θα έλεγα, και με νέους. Και έχουμε κάνει αξιόλογες τοπικές και στην Οριστιάδα και στο Δημότικο και στο Σουφλί και στη Σαμοθράκη. Mm-hmm. Στην Αλεξανδρούπολη, εντάξει, δεν είχαμε πρόβλημα κανένα, είναι μεγάλη πόλη, έχουν πάρα πολλά στελέχη. Και να σκεφτείς ότι δεν θέλησαν να βάλουν περισσότεροι για να κοντραριστούν, θέλανε να πάνε ομαλά, να πάμε όλοι μαζί. Και σε πολλές τοπικές δεν έγιναν εκλογές, έγιναν μόνο στο Σουφλί για τον πρόεδρο και στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά κυλήσαν ομαλά και αυτές οι εκλογές. Την ημέρα των εκλογών πήγα και μέχρι το Σουφλί. Ήμουν εδώ στην Αλεξανδρούπολη, δεν είχαμε κανένα παρατράγωδο. Πραγματικά μου άρεσε ότι οι νεοδημοκράτες αυτή τη στιγμή που συμμετείχαν στις εκλογές θέλαν να συμμετέχουν. Το είδαμε και στους υποψήφιους προέδρους. Mm-hmm.
θέλουν συμμετοχή. Το μόνο που δεν μ' άρεσε και το λέω, έπρεπε ο πρόεδρος της Συνόδου να βγαίνει από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Και όχι να βγαίνει από. Θέλατε από τη βάση, από δηλαδή, τη βάση. Και όχι και από 85 τα... άτομα. Mm-hmm. Όταν βγαίνει από τη βάση ο πρόεδρος είναι και δυνατός. Δράσεις υπό τον τίτλο «Το Λούνα Πάρκ της Ανακύκλωσης» πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Δευτέρας στο χώρο μπροστά από το Δημαρχείο στο Δημότυχο. Σκοπός της δράσης ήταν μέσα από τα παιχνίδια τα παιδιά να εξοικειωθούν με την ιδέα της ανακύκλωσης, να εκπαιδευτούν και να παροτρύνουν τους μεγαλύτερους για ενεργό και συνειδητή συμμετοχή, αναβαθμίσοντας έτσι την ποιότητα της ζωής όλων. Ψυχαγωγική εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Το Λούνα Πάρκ της Ανακύκλωσης» πραγματοποίησε ο Δήμος Δημοτήχου για τους μαθητές δημοτικών σχολείων καθώς και των υπηαγωγείων της περιοχής. Πρόκειται για εκδήλωση η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο ενεργειών, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των κατοίκων της πόλης των Κάστρων, από το μικρότερο μέχρι και το μεγαλύτερο, όπως επισήμανε και ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Δημοτήχου, κ. Στοπαλούδης. Η εκδήλωση αυτή γίνεται κυρίως με πρωτοστάτη το Δήμο Δημοτήχου και συντονιστή σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης της Ανακύκλωσης και βέβαια και με την Διαχειριστική Ανώνυμη Εταιρεία Απορριμμάτων, τη Διαμάθ, στην περιφέρειά μας. Ως στόχο έχει την ευαισθητοποίηση των μικρών αλλά πιστεύω ενεργών δημοτών και πολιτών μας, των μικρών σε ηλικία, βέβαια τώρα, αλλά μεθαύριο πιστεύουμε ότι θα έχουμε τα καλύτερα δυνατά και τα μέγιστα, θα έλεγα, αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση. Και πιστεύω ότι θα δώσουν το καλύτερο παράδειγμα οι ίδιοι μικροί μαθητές στους γονείς τους και στους μεγαλύτερους, σε όλους εμάς. Και πιστεύουμε σε ένα καλύτερο μέλλον, σε μια καλύτερη προοπτική, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων και βέβαια την ανακύκλωση. Σκοπός της δράσης είναι η μέγιστη δυνατή και ουσιαστική συμμετοχή όλων στο πρόγραμμα της ανακύκλωσης του Δήμου Δημοτήχου. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι δράσεις γιατί βάζουν τα θεμέλια, τα σωστά θεμέλια για την αυριανή εξέλιξη των παιδιών ως σωστοί πολίτες απέναντι στο περιβάλλον. Και οι δράσεις αυτές νομίζω ότι πρέπει να ξεκινάνε όχι μόνο από το σχολείο ή από τους διοργανωτές όπως της δικής σας εταιρείας, αλλά και μέσα από την ίδια την οικογένεια. Τα παιδιά που συμμετείχαν όχι μόνο διασκέδασαν με την ψυχή τους, αλλά και αποτύπωσαν στη συνείδησή τους τη σημασία της ανακύκλωσης στην καθημερινότητα όλων. Είχε διάφορα παιχνίδια και... ναι, είχε διάφορα παιχνίδια και μας άρεσαν. Είχε με την ανακύκλωση σχετικά. Εσύ θα κάνεις ανακύκλωση. Ναι. Επίσης έχουμε στην τάξη μας ένα καλάθι που μαζεύουμε καπάκια για να γίνει ανακύκλωση. Με λένε Μαριέτα, εκεί που πήγαμε περάσαμε ωραία, είχε διάφορα παιχνίδια και με βάση την ανακύκλωση και μάθαμε σχετικά αρκετά πράγματα για την ανακύκλωση. Με λένε Γιώργο, εκεί πέρα που πήγαμε μας άρεσε πάρα πολύ, διασκεδάσαμε, μάθαμε πολλά πράγματα για την ανακύκλωση, μας άρεσαν όλα τα παιχνίδια. Πιστεύεις ότι ο κόσμος πρέπει να κάνει ανακύκλωση? Πρέπει να κάνει ώστε η φύση μας, ώστε το περιβάλλον να είναι καθαρό. Είμαι ο Πασχάλης. Πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να κάνει ανακύκλωση, γιατί με την ανακύκλωση, άμα δεν κάνει ένας άνθρωπος ανακύκλωση, βρωμίζεται το περιβάλλον και καταστρέφεται. Εκεί που πήγαμε περάσαμε πάρα πολύ ωραία, το παιχνίδι μας διασκέδασε πάρα πολύ και πιστεύω πως όλος ο κόσμος πρέπει να κάνει ανακύκλωση για να βοηθήσει την αναπαραγωγή της φύσης.